Και να δούμε τώρα τα νέα από το μέτωπο της αύξησης του κατώτατου μισθού. Τρόπους λοιπόν για να μην καταβάλουν τον αυξημένο κατώτατο μισθό, να ζητούν αρκετοί εργοδότες με διάφορα τεχνάσματα, όπως είναι η μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής. Μην θα τους πληρώσουμε με αέρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα εμείς αναγκαστικά ή θα μειώσουμε το προσωπικό ή θα μειώσουμε μάλλον τις ώρες εργασίας τους. Τέλος του μήνα, οι εργοδότες θα κληθούν να καταβάλουν την αύξηση των μισθών των υπαλλήλων τους και ήδη ψάχνουν τρόπους να την αποφύγουν. Η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει προβληματίσει τον επιχειρηματικό κόσμο. Αρκετοί εργοδότες ψάχνουν τον τρόπο προκειμένου να γλιτώσουν αυτό το επιπλέον κόστος. Υπάρχει τελευταία μια τάση να μετατρέπουν τις συμβάσεις. Και πέρα δεν ξέρω αν είναι σωστό. Πολλοί εργοδότες ζητούν ήδη από τους υπαλλήλους τους να τους ασφαλίσουν για τετράωρο και τα υπόλοιπα χρήματα να τους τα δίνουν μαύρα. Οι εργοδότες ζητούν να μετατρέψουμε τις συμβάσεις εργασίας από πλήρη απασχόληση σε μερική ή εκπεριτροπής. Οι περισσότεροι εργοδότες που αδυνατούν να σηκώσουν αυτό το βάρος όταν έχουν υπαλλήλους με αυτούς τους μισθούς, είτε θα καταφύγουν σε μαύρη εργασία προς τους εργαζομένους τους, είτε θα καταφύγουν σε μερική απασχόληση. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε καταγγελίες από πολλές περιοχές της χώρας ότι οι εργοδότες προσπαθούν με τροποποιήσεις των συμβάσεων να αποφύγουν από την εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πολλοί υπάλληλοι από την πλευρά τους βλέπουν πως οι νέες προσλήψεις που είχε σκοπό ο εργοδότης τους να κάνει απομακρύνονται και μάλιστα με γοργό ρυθμό. Σίγουρα κάποιοι επαγγελματίες που είχαν σκοπό να προσλάβουν κάποιους υπαλλήλους δεν θα το κάνουν. Ή θα το κάνουν με την άποψη του να δίνουν μαύρη εργασία. Προκειμένου να αποφύγουν από το ΦΠΑ τους, από τα οίκα τους, από τις φορές, από τα επιδόματα. Κυρίως για μένα που είμαι σε μερική απασχόληση, δεν θα βοηθήσει καθόλου τον εργοδότη μου να με κάνει κάποτε σε πλήρη απασχόληση. Αυτό είναι σίγουρο. Το Υπουργείο Εργασίας πάντως εμφανίζεται αποφασισμένο να επιβάλλει την αύξηση του κατώτατου μισθού και προειδοποιεί προς πάσα κατεύθυνση πως οι έλεγχοι θα ενταθούν, όπως και τα πρόστιμα σε περίπτωση καταπάτησης της νομοθεσίας.